Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλή Κυριακή, γεια σου Μιχάλη. Λαϊκό και εορταστικό σήμερα, έτσι. Μπύρα Αργυρό. Δεν έχουμε πει πως εμείς οι άνθρωποι του κρασιού ξεκουράζουμε τον ουρανίσκο μας. Σήμερα για την ώρα έχω ρεπό, οπότε εισηγείεν. Έτσι. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Γεια σου Μάκη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα. Χαίρετε. Νίκο μου, καλημέρα. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Βασιλική. Έτσι. Σε ξάφνιασα λένε, έτσι. Έτσι, ξύπνησα με κέφια. Καλημέρα Παπασταύρου, παιδί μου. Γεια σου Βασίλη, όχι ακριβώς, περίπου. Χρόνια πολλά στο Χάρη. Χρόνια πολλά σε όλους, καλημέρα. Γεια σου Αλεξάνδρα. Λοιπόν, ωραία μας τα πει. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου κύριε Σταλάτη μου. Ωραία μας τα πει Βουγιουκλάκη. Κάτσε να δω τι είχα διαλέξει για σήμερα. Να μπούμε στην κανονική ροή του προγράμματος. Γεια σου Χρήστο. Μα γι' αυτό το έβαλα. Είναι, ως ένα βαθμό είναι και ειρωνικό. Γιατί κάποτε six pack Λευτέρη, αλλά εδώ το six pack, όχι δυστυχώς στους κοιλιακούς. Κάποτε λέγαμε τι ωραία Κυριακή, πόπο αύριο Δευτέρα, τώρα... Τέλος πάντων, ας μην παραπονιόμαστε. Καλώς το Γιάννη μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τι κάνετε σήμερα. Χρόνια πολλά με υγεία. Χρόνια πολλά στις Δάφνες, χρόνια πολλά στους Βάιους, χρόνια πολλά γενικά σε όλους. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Γεια σου Γιάννο. Χρόνια πολλά σε όλη την παρέα. Πολύ καλησπέρα σας. Χαλαρή Κυριακή σήμερα, των Βαΐων. Αν θυμάστε, έτσι, Μπακαλιάρος Κορδαλιά, αυτό θα λέγα και εγώ. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που... Καλώς στη Βιρτζίνια, γεια σου Δημήτρη, κρύο εκεί πέρα, ε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια λιακάδα, φίλε, εκπληκτική. Γεια σου Ειρήνη. Δεύτερη, λοιπόν, μέρα εξαίρεσης της νηστείας, για όσους νηστεύετε, για τους χριστιανούς. Καλώς στη Σοφία. Όπου επειδή είναι χαρμόσυνη η μέρα, η πρώτη ήταν, θυμάστε το λέμε την άλλη φορά, ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, σήμερα η Κυριακή των Βαΐων, η είσοδος με τα Βαΐων και κλάδων του Χριστού. Άρα η καλησπέρα, γεια σου Σπύρο μου, η Εκκλησία επιτρέπει, γεια σου Γιάννη, στους πιστούς να... Και στο Λονδίνο είναι καταπληκτικός καιρός, μπράβο, πολύ ευχάριστο αυτό. Αγαπούμε το Λονδίνο, κάποιοι από εμάς τουλάχιστον, για κάποιους από εμάς που είναι δεύτερη πατρίδα μας. Εξαίρεση λοιπόν, προφανώς όχι κρέας, αλλά ψάρι. Μπακαλιάρος Κορδαλιά προστάζει η μέρα, κλασικά. Εγώ τώρα βέβαια να σας πω την αλήθεια μου, στο σπίτι εμείς σήμερα δεν θα κάνουμε Μπακαλιάρος Κορδαλιά. Σήμερα, βάγια βάγια των βαγιών, φάτε ψάρι και κολλιών. Ορίστε, ο Μιχάλης μας υπενθυμίζει τα της παράδοσης. Να σε καλά, Μιχάλη. Εμείς σήμερα λοιπόν στο σπίτι έχουμε σπεντζοφάι.
Γιατί μάζεψα πολλά λουκάνικα τελευταία από διάφορες πηγές, όλες επιλεγμένες. Οπότε, μαγιάτικος εσχάρο, Γιάννης, μια χαρά. Οπότε, είπα ότι θέλω να δοκιμάσουμε και βασικά, καλώ στην Ελλήνα, να πιούμε, να φάμε, συγγνώμη, τα λουκάνικά μας κάπως διαφορετικά, να ανοίξουμε και ένα ωραίο ροζέ κρασί. Νομίζω κάποιοι από εμάς, από εσάς, έχετε στο μυαλό σας ποιο θα είναι αυτό. Ανοιξιάτικη, Τίνος, καλησπέρα στον Ευρυπίδη. Νάτι και η Κύπρος, λαβράκι, γαριδούλες και πινό γκρίτζο, Στέλιο στην Κύπρο. Πολύ μερακλή σε βλέπω, Στέλιο, και μ' αρέσει. Οπότε ναι, σήμερα εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια μικρή έτσι εκτροπή από την παράδοση. Ο Λευτέρης μας λέει λαβράκι με πατάτες φούρνου με ασύρτικο ρίσλινγκ 2017. Μόλι, μπράβο Λευτέρη, έτσι σας θέλω. Σας θέλω ψαγμένους και μερακλίδες. Τι σας έλεγα λοιπόν, σήμερα επειδή θέλω να μιλήσουμε για το πασχαλιάτικο τραπέζι. Σε ευχαριστώ, Βίκη μου, είμαι γενικώς έτσι ανοιξιάτικο mode, καθότι έχει ωραία μέρα. Άμια σου, είδες, αχ πως με ξέρεις Ντίνα, πως με ξέρεις, εννοείται βυσινότυπος. Άμα μιλάμε για ροζέ κρασί, να παλέψει με τα λουκάνικα στο σπετζοφάι, τι άλλο. Πολύ σωστή, μπράβο. Τι λέει η κυρία Κουτσομούρα, τη γανιτή με ρομπόλα την πατρίδα μου. Αμαν, αυτά είναι τα ωραία. Σούσι για τον Αντώνη σήμερα. Μάλιστα, είδες ο Λευτέρης. Λευτέρη, από το Instagram έχεις, πώς το λένε, thumbs up για τις επιλογές σου. Μπράβο. Έψαχνα λοιπόν συναγρίδα στα Κάρβουνα και Σαντορίνη Βασάλτη από τη Ρόδο. Να τα, αυτά είναι. Πω, σας βλέπω σήμερα. Έχετε πάρει φωτιά. Γουρνοπούλα ο Χρήστος. Νάτος. Τα μπιφτέκια γαλοπούλας του Καβαλιεράκη. Αν θα τέργεζε το σημερινό κρασί. Τώρα θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω τα σχόλιά μου, να τα συζητήσουμε offline αυτά. Τάτσις νεγκόσκα ροζέ καλό για σπετσοφάι. Ναι, το ακούω. Το ακούω και το επικροτώ. Γιατί όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα, κακά τα ψέματα, θέλει ένα κοκκινέλι, έτσι, δυνατό. Ο Πολύβιος από το Ντουμπάι, καλό απόγευμα, take care and be safe. Επίσης, αγαπητέ μου φίλε, εκεί πέρα να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Σας έλεγα λοιπόν, γεια σου Γρηγόρη μου, σας έλεγα λοιπόν ότι έψαχνα να βρω μια φωτογραφία από ένα... πώς το λένε, τραπέζι πασχαλιάτικο, να ανεβάσω ως teaser, και προφανώς από το Google, έτσι, μια τυχαία φωτογραφία, και είχα πρόβλημα. Ξέρετε γιατί είχα πρόβλημα, ξέρετε γιατί δυσκολευόμουν να βρω μια φωτογραφία που να τέριαζε. Γιατί ενώ όλες είχαν και οβελίες και ξέρω εγώ και αυγά και τσουρέκια και όλα τα καλά του Θεού, τι είχαν κλασικά? Είχανε κατρουτσάκια με χύμα κρασί, έτσι, να παίζει, να ρέει άφθονο. Προφανώς, είδες πως με πιάνεις, Βίκη μου. Παραδοσιακά με μπακαλιάρο και σαν τζεράσιμο, αυτά είναι. Μπράβο, μπράβο, έτσι να χαίρεται η πατρίδα μου και ο Άγιος, μεγάλη χάρη του. Χύμα κρασί, Μιχάλη, ακριβώς. Τι μου λες, Γιάννη? Ναι, ξανακυκλοφόρησε η Craft. Εδώ και κάποιο διάστημα κάνει ένα πολύ δυναμικό comeback. Και μάλιστα τολμώ να πω, για στην Κύπρο, τολμώ να πω ότι είναι ακόμα πιο απολαυστική από πριν. Εμένα μου αρέσει γιατί μου θυμίζει για εμάς τους παλιούς, τη δικιά μας τη γενιά. Μας θυμίζει και αυτά τα μέρη που πηγαίναμε, θυμάστε, και στην Αλεξάνδρα και στο Χαλάνδρι με τα μεγάλα τα καζάνια. Τι ώρα που είχαμε περάσει τότε και πώς είχε ξεκινήσει ουσιαστικά τότε η όλη η ιστορία της πιο ψαγμένης μπύρας. Και μετά ήρθαν στο προσκήνιο όλα τα, συγγνώμη, οι μικροζυθοποιίες. Αλλά η αρχή έγινε εδώ και είχαμε περάσει πολύ ωραία.
Και μετά από μία έτσι μικρή περίοδο που χάθηκε από το προσκήνιο, είναι πάλι κοντά μας. Εγώ εδώ πέρα τώρα πίνω μία πολύ ωραία Athens Lager. Έτσι, εγώ είμαι της Lager fan, Lager και Weiss πίνω. Οπότε εδώ πέρα είμαι μια χαρά. Και είπα σήμερα, καθότι θα επακολουθήσει σε λίγο η νοποσία με το Spedjofy, να ξεκουραστώ λιγάκι, να μην αρχίσω από νωρίς. Ήθελα κάτι δροσιστικό, ήμουνα σε αυτή την φάση τώρα, οπότε στην υγειά σας. Τι σας έλεγα λοιπόν, σας έλεγα για το πόσο παίζει το χύμα. Οπουδήποτε ψάξει κανείς να βρει φωτογραφίες από πασχαλινό τραπέζι, και να ξέρετε, όσο πιο πλουσιοπάροχο, αυτό τουλάχιστον παρατηρήσα εγώ, όσο πιο πλουσιοπάροχο το πασχαλινό τραπέζι, τόσο πιο πολύ είναι παρόν το χύμα. Και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο που το βλέπουμε και εκτός Πάσχα, δυστυχώς. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος έχει κάνει όλη την... Ναι, υπάρχει μία που κάπως τη λένε καπνιστή, που ξανακυκλοφόρησε, κάπου την είδα. Να το και το Βουκουρέστι. Γεια σου πάνω στο Βουκουρέστι. Να τη και η Ιωάννα μας από την Γλυφάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπει λοιπόν τον κλασικό Έλληνα, και δεν το λέω δεικτικά αυτό, αλλά το λέμε παράπονο, που έχει φροντίσει να έχει στο τραπέζι του, είτε του σπιτιού είτε στο εστιατόριο, δυστυχώς, όλα τα καλά του Θεού, τα πιο ακριβά, τα πιο εκλεκτά, τα πιο πλουσιοπάροχα, και το κατρουτσάκι με το χύμα. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αγαπημένοι μου φίλοι. Δεν είναι το πρόβλημα, τουλάχιστον στους κύκλους τους οποίους, όχι τους δικούς μας προς Θεού, τους περί ημών, που παίζει πολύ χύμα, όπου παίζει χύμα, το θέμα δεν είναι, κάποιος μου λέει, κάτσε, κάποιος μας βλέπει, να τη Κατερίνα λέει πολλά φιλιά και σε μένα και στο φίλο στο Ρότερνταμ. Να το, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά και στο φίλο στο Ρότερνταμ, που λέτε, στους περί ημών κύκλους, το πρόβλημα δεν είναι και δεν ήταν ποτέ οικονομικό με το χύμα. Έτσι, το πρόβλημα είναι ότι το χύμα έχει αυτή την νοσταλγικότητα, αυτή την οικειότητα, αυτόν τον ρομαντισμό που το κάνει να μην λείπει από κανένα τραπέζι. Δυστυχώς. Αυτό που λέει ο Γιάννης, πληρώνει ψαρούκλες 100 ευρώ, εμφιαλωμένο νερό και χύμα κρασί. Ή αντίστοιχα έχει, το έχω πετύχει και σε κρεατάδικα, πληρώνει για να φάει, πώς το λένε, Black Angus ribeye, και σου λέει φέρε και μισό κιλό από το δικό σας το κόκκινο. Όπου παίζει χύμα παίρνει μπύρα ο Σταύρος, έτσι είναι δικός μας άνθρωπος ο Σταύρος. Όπου παίζει χύμα ή δεν πάμε, ή αν για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να πάμε, παίρνουμε το δικό μας κρασί και παίζει πολύ το BYOB. Χρόνια πολλά Ιωάννα, χρόνια πολλά στην Σαντορίνη και στη Θηρασιά μου. Χρόνια πολλά, καλημέρα στην Ολυμπία. Παίζει πολύ το BYOB και στα Midlands, γεια σου Άρτεμις. Όσο πάει και περισσότερο, να δείτε τώρα που θα ανοίξουν ξανά τα εστιατόρια. BYOB και Άγιος ο Θεός. Take it from me, έτσι. Λοιπόν, ή παίρνουμε το δικό μας, ή πίνουμε μπύρα, ή πίνουμε κοκακόλα, ή σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Τέλος. Αυτές είναι οι δικές μου βουλές. Εγώ έτσι κάνω και έτσι σας προτείνω, αν θέλετε να με ακούσετε. Μωρέ, και μόνο που ακούω για κιλά, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, να μου λείπει το βύσσινο. Και αυτό μου δίνει πάσα να σας πω, με μεγάλη στενοχώρια, δεν ξέρω αν είδατε ένα καλό στο Θανάση. Ελπίζω να τα πούμε φέτος στη Σαντορίνη. Χρόνια πολλά και στην Κέρκυρα και καλησπέρα. Δεν ξέρω αν είδατε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην δικό μας κρασί και δικά μας ποτήρια. Αντώνη, αυτό είναι το ιδανικό, έτσι, αν μπορούμε και έχουμε και το μεράκι και την αγάπη. Ένα πάρα πολύ όμορφο. Χρόνια πολλά στην κυρία Κέτη μας. Χρόνια πολλά και χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα της Daily Telegraph του δημοσιογράφου Oliver Smith, ο οποίος πραγματικά πολύ ωραίο. Δηλαδή εγώ παρά ένα μικρό χωρίο το αγάπησα. Να σε καλά. Το οποίο λέει ότι όταν με το καλό τελειώσουν όλα, ποιος είναι ο νούμερο ένα προορισμός στον οποίο θα πάμε όλοι? Η Ελλάδα. Και κάνει μια πολύ όμορφη διήγηση για το τι ομορφιές έχει η Ελλάδα για τον ξένο τουρίστα, και λέει ακόμα και για το ferry boat, για τα χωριά, για τους ανθρώπους, για τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, όλα 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 όλα, και είναι όλα τόσο ωραία και τόσο ζωντανά και τόσο παραστατικά που πραγματικά σε κάνει να, πώς το λένε, να
αγαπήσεις αυτό που διαβάζεις και να χαίρεσαι, ειδικά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα για τον ελληνικό τουρισμό, μέχρι που φτάνει στην ενότητα The Taverna. Όπου στην ενότητα The Taverna αφενός το φωτογραφικό υλικό, καλησπέρα στους Cocktail Alchemists, η φωτογραφία η οποία συνοδεύει την ενότητα είναι τι, κλασικό ταβερνάκι με, πώς το λένε, τραπεζομάντιλο. Ακυρώθηκε το νούμερο 1 Πάσχα στην Ελλάδα. Δεν βαριέσαι, αγαπητέ Λεωνίδα. Ας πούμε ότι αναβλήθηκε. Ας πούμε ότι δεν ακυρώθηκε. Κλασική λοιπόν ταβέρνα. Μπλε ξύλινη καρέκλα με ψάθινο κάθισμα. Κλασικό καρό τραπεζομάδιλο. Και πάνω τι, τσίγκινο κατρουτσάκι. Αυτό το χάλκινο, το μπρούτζινο, το πορτοκαλίζον, το κεραμιδί χρώμα. Και το ποτηράκι της ταβέρνας δίπλα. Και να ήταν μόνο αυτό. Γράφει, λέει, δίπλα. Πώς έχει στο μυαλό του, προσέξτε τώρα, πώς έχει στο μυαλό του ο ξένος travel writer. Γεια σου Νάσο, πω από αυτές οι πανσέτες χθες, Νάσο, ήθελα να σε πάρω και θα σε πάρω να στο πω και κατηδίαν. Παναγιά μου και Χριστέ μου, δηλαδή ήτανε, λιώνανε στην κυριολεξία, γεια στα χέρια σου. Πώς σκέφτεται την... η αλατιέρα με το ρύζι, το διάβασες Κυριακή. Πώς σκέφτεται λοιπόν από μακριά, πώς νοσταλγεί την κλασική ελληνική ταβέρνα, ο travel writer της Telegraph. Και τι λέει, η ταβέρνα λέει πρέπει να έχει γύρω τριγύρω, τώρα σας το διαβάζω, το έχω μπροστά μου, να έχει γύρω τριγύρω γάτες αδέσποτες, Παναγιά μου και ξέρετε, αλλά τέλος πάντων, το τραπεζομάντιλο είναι να είναι λευκό, πώς το λένε, να είναι χάρτινο μιας χρήσης και με αυτά τα περίφημα τσιμπιδάκια να στηρίζεται στο τραπέζι. Η αλατιέρα που είπε για Κυριακή να έχει μέσα ρύζι, κλασικά. Το μενού να έχει τζατζίκι, ντολμάδες, αυτά κτλ. Το ζεστό φαγητό, όπου ζεστό φαγητό, να είναι χλιαρό. Και η ποιότητα είναι ok. Και προσέξτε τώρα, αυτό είναι το χειρότερο, αυτή ήταν η μαχαιριά στην καρδιά. House wine, λέει, το κρασί δηλαδή, να είναι ανησυχητικά φτηνό. Να σερβίρετε, να πωλείτε με το λίτρο, με το κιλό, βλέπετε εδώ. Να το κατρουτσάκι και το ποτηράκι. Να είναι δυσάρεστο με την πρώτη γουλιά, αλλά όσο πάει, όσο πίνεις παραπάνω, να φτιάχνει. Καταλαβαίνετε πως έχει μείνει, και όχι στον οποιονδήποτε τυχόντα, στον travel writer, τον ειδικό της Telegraph, η ελληνική ταβέρνα. Αυτό είναι. Έτσι. Με το χάρτη της Ελλάδας, ακριβώς τώρα, έχει το χάρτη της Ελλάδας, έχει καλή όρεξη, έχει... Αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες. Το φαγητό είναι χλιαρό, γάτες γύρω τριγύρω και το κρασί είναι χύμα και πουλιέται με το κιλό, και ενώ η πρώτη γουλιά είναι χάλια, σιγά σιγά λέει όσο πίνεις το συνηθίζεις. Αυτή είναι η εικόνα που συνοδεύει κάθε τουριστικό προορισμό. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, το οποίο πάντα εκεί έχουν μείνει, γιατί εκεί τους έχουμε αφήσει εμείς, αγαπητέ μου φίλε, δεν έχουν μείνει εκεί μόνοι τους. Κάτω, γιατί εδώ πέρα έχουμε καθυστερήσει στο Facebook. Και το βλέπω, έτσι. Και το κακό είναι ότι αυτό για κάποιο λόγο έχει και μία ομορφιά. Δηλαδή κάποιος το διαβάζει και λέει, αχ ναι μωρέ, να ήμασταν τώρα εκεί. Όχι ρε φίλε, να μην ήσουν τώρα εκεί. Γιατί επαγγελματικός τουρισμός, και πού να δείτε από εδώ και πέρα πώς θα είναι. Από εδώ και πέρα θεωρώ ότι όταν θα επιστρέψει ο τουρισμός θα έχει άλλες προσδοκίες, άλλες απαιτήσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει και θα μπορούμε να τους ξεπετάξουμε πλέον έτσι. Το μεγάλο δε οξύμορο που σας έλεγα πριν είναι τι σημαίνει, μάλλον πώς εμείς λέμε, χρησιμοποιούμε τη λέξη τουριστικό. Δηλαδή λες σε κάποιον, ξέρεις τι, μην πας μωρέ σε αυτό εκεί, είναι πολύ τουριστικό. Και το λέμε αρνητικά. Και το λέει αυτό η χώρα της οποίας θεωρητικά ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία. Το τουριστικό λοιπόν για μας, αντί να το τουριστικό να είναι το υποδειγματικό, να είναι ό,τι καλύτερο. Όχι, όχι Μιχάλη μου, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι ταξιδιώτες διαβάζουν τους travel writers των μεγάλων εφημερίδων.
πώς το λένε, και τους δίνουν σημασία. Επηρεάζουν κόσμο. Και αυτό, από τη στιγμή που απευθύνονται στον πολύ κόσμο, αυτή εδώ είναι η δεσπόζουσα εικόνα για το ελληνικό κρασί και την ελληνική ταβέρνα. Το house wine, καταρχάς, στις στρατορίες της Ιταλίας είναι, πώς το λένε, όλο και λιγότερο, έτσι όπως λες, αγαπητέ μου φίλε, πέρασε και δεν βλέπω ποιος είσαι, με συγχωρείς. Υπάρχουν πάντα, έστω και φτηνές, εμφιαλωμένες επιλογές, και η ποιότητα είναι πάντα καλύτερη. Δηλαδή δεν τολμώ και δεν πρέπει κανένας να τολμήσει να συγκρίνει την ποιότητα και το σεβασμό που έχουν στα τοπικά τους προϊόντα οι Ιταλοί, οι Ιταλοί επιχειρηματίες, οι Ιταλοί εστιατόρες κτλ. Αυτοί που έχουμε εμείς. Καμία. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος και σε αυτό είμαι κάθετος. Έτσι, δεν το συζητάω καν αυτό. Αυτά, rant over, όπως τα λέγαμε και στο χωριό μου, αλλά δεν μπορώ γιατί το βλέπω από χθες. Το σχολιάζεται, πολλοί κόσμος το... καλώς στον Απόστολο. Πολλοί κόσμος το κάνει share, γεια σου Λευτέρη μας. Και δικαίως το κάνει share, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο λέει κάτι, καλώς στην αυσικά μας. Λέει κάτι πολύ όμορφο, που εγώ σας λέω, από το μήνυμα και μόνο από τον τίτλο και μόνο αναθάρισα, γιατί λέει όταν περάσει όλος αυτός ο σαματάς, πού θα πάμε στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό για μένα είναι το ωραίτερο μήνυμα. Μακάρι να είναι έτσι και το ελπίζω και το στηρίζω να είναι έτσι. Αλλά όχι σε αυτή την Ελλάδα. Τουλάχιστον εμείς, να το Σπύριος. Καλησπέρα τον έκτο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών. Σπύρο, θέλω να μείνεις εκεί. Να μην χρειαστεί να φύγεις από αυτό το live για να ανταποκριθείς σε κάποια κλίση, έτσι. Ελπίζω να μείνεις καθόλου τη διάρκεια μαζί μας. Είναι χαρά μου που σε έχουμε στην παρέα μας. Λοιπόν, όχι σε αυτή την Ελλάδα. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, ας αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση, έτσι ώστε όταν θα γυρίσουμε, όταν θα αρχίσουμε πάλι να περιμένουμε τουρίστες, να τους προσφέρουμε κάτι διαφορετικό και να κάνουμε πραγματικά την διαφορά, και η διαφορά στο προϊόν μας να μην είναι μόνο το γεγονός ότι, που είναι απίστευτα σημαντικό, δεν το συζητάω, ότι είχαμε λιγότερα θύματα, ότι ανταποκριθήκαμε καλύτερα, ότι ήμασταν πολύ πιο οργανωμένοι και, αλλά η διαφορά μας η μεγάλη να είναι στην ποιότητα που θα έχει αναβαθμιστεί. Έτσι, αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ και μακάρι να το καταφέρουμε. Νάτος και Ευάγγελος από τη Βιρτζίνια. Good morning, και good morning και στην Μπάρμπαρα επίσης. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το Πάσχα. Γιατί περνάει η ώρα, πιάσαμε το πίτσι πίτσι. Ωραίο, ενδιαφέρον και επίκαιρο. Αλλά καλώς τον Αλέξανδρο από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μην έχει βγει όλος ο κόσμος και να περπατάει στην παραλία, όσο πανέμορφα και αν είναι, δεν το συζητάω. Αλλά να τη και η Μαρία. Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Κρήτη. Ας είμαστε λιγάκι μαζεμένοι, ας μείνουμε λίγο σπίτι. Θεωρώ ότι δεν έχει μείνει πάρα πολύ και ειδικά στο Πάσχα, ας είμαστε όσο μετρημένοι γίνεται. Τώρα. Βλέπω πολύ κόσμο σκεπτικό για το Πάσχα. Βλέπω πολύ κόσμο μαζεμένο για το Πάσχα. Καλώς στο Λάμπρο. Λάμπρο, τι έγινε, η ψαρούκλα που μας ένταξες, πού είναι? Καλησπέρα. Μαρία, τι γίνεται, σε βλέπω μία στο Instagram, μία στο Facebook. Σε πόσα ταμπλό το παίζετε κάποιοι εξημών με ύψιλον. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε στροφιλιά, την αγαπημένη. Ελάτε να μιλήσουμε λίγο για το Πάσχα, γιατί νομίζω εκ των πραγμάτων φέτος θα είμαστε οι περισσότεροι πολύ πιο μετρημένοι. Δηλαδή, με μεγάλη έκπληξη μίλαγα με ένα φίλο χθες, επικό καλοφαγά, γεια σου Κώστα από τα Χανιά, καλησπέρα στα Χανιά. Παντού με βλέπετε, έτσι, τέτοια θέλω να ακούω. Λοιπόν, πολύ μεγάλο καλοφαγά, πιο μεγάλο και από μένα τολμώ να πω, και ξέρετε πόσο βαριά κουβέντα είναι αυτή που λέω τώρα, ο οποίος, καλησπέρα στον Αδάμ, ο οποίος με πήρε και μου ανακοίνωσε χθες, ενώ νόμιζα, βλέπω κλίση και νόμιζα θα με παίρνει να μου πει έλα να σου βλύσουμε. Και τώρα λέω, τι θα του πω, είναι δύσκολα τα πράγματα κτλ. Και με πήρε να μου πει ότι φέτος, λέει, επέλεξε να φάνε, λέει, για Πάσχα κοτόπουλο.
Το οποίο από τον ίδιο ξέρω ότι αν δεν ήταν λόγω παιδιών, λόγω οικογένειας τα λοιπά συνειδητοποιημένος και ανησυχημένος, δεν θα συνέβαινε ποτέ. Δηλαδή στο σπίτι του Πάσχα και εντός και στην Αθήνα και στην Πάρο κάτι Πάσχα, πω Παναγία μου, έχουμε φάει επικά. Οπότε για να μου λέει για κοτόπουλο, λέω μωρέ μπράβο, ο κόσμος έχει θορυμπηθεί και έχει μαζευτεί πάρα πολύ φέτος. Το οποίο είναι καλό εκ των πραγμάτων, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Το Facebook βλέπω και έχει κάποιες... Α, όχι, εντάξει. Αλλά απ' την άλλη, για μένα το Πάσχα έχει μία. Δηλαδή, το Πάσχα είναι, και το έλεγα και στο εξωτερικό όσο ζούσα, γαστρονομικά, για εμάς τους Έλληνες το Πάσχα είναι πολύ μπροστά από όλες τις άλλες γιορτές και σίγουρα και από τα Χριστούγεννα. Εγώ λοιπόν φέτος, τη λέω την αμαρτία μου και κλεισμένο των θυρών εδώ στο σπίτι, για εμάς. Είσαι στην Ίδρα, Παυλίνα. Πολλά φιλιά στην όμορφη Ίδρα. Μπράβο, μπράβο. Θα τα πούμε και για το Αρνάκι. Εκεί πάω, εκεί, προς τα εκεί οδεύω. Λοιπόν, εγώ φέτος θα σουβλήσω. Εδώ στο σπίτι, στον κήπο και κλεισμένο των θυρών μεταξύ μας. Αλλά επειδή το Πάσχα από την Ανάσταση και μετά γιορτάζει ο μπαμπάς μου και γιορτάζει και η κόρη μου, το είχα τάξει, το είχα πει ότι θα σουβλήσω. Υπό κανονικές συνθήκες θα μαζευόμασταν όλοι μαζί, θα τρώγαμε, θα πίναμε, θα τσουγκρίζαμε, θα γιορτάζαμε, θα γελάγαμε. Εντάξει, δεν θα γίνει αυτό, θα είμαστε μόνο εδώ μεταξύ μας, αλλά τη σούβλα θα την βάλω. Ξέρεις που μένω, έλα. Δηλαδή, ελάτε όποιος θέλει με γάντια και με μάσκα, εγώ κερνάω μεζέ, έστω και εξ αποστάσεως. Θα έχω μια τσιμπίδα, την τσιμπίδα της ψισταριάς και όποιος θέλει τσουπ, περνάει απ' έξω, δεν αγγίζουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, με μεγάλη χαρά, μην το συζητάτε, έτσι κι αλλιώς θα μείνει κρέας, αλλά ξέρετε τι ωραίο που είναι το κρέας του Οβελία, κρύο και ξαναζεσταμένο ή και όχι. Ενδεχομένως την επομένη και τη μεθεπομένη. Οπότε το αν θα μείνει και τι θα μείνει και πώς θα μείνει είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν με απασχολεί. Αλλά το σούλιμο εγώ δεν το κάνω. Με τσιμπίδα την πετσούλα. Αν και ό,τι μείνει από την πετσούλα, γιατί η πετσούλα όπως ξέρετε είναι η πρώτη, το πρώτο θύμα. Οι πρώτες απώλειες στο τέτοιο. Ελάτε στο ατελιέ, έτσι, έφη μου, είσαστε λίγο μακριά. Αλλά το ατελιέ, να ξέρετε, έχει τις πόρτες του πάντα ανοιχτές. Κρύο το άλλο πρωί, να τη Κυριακή. Είναι και, πώς το λένε, το έχεις το μεράκι μέσα σου. Με αυτό του λέει και εγώ, Άρη, είναι λίγο μακριά. Αλλιώς, κατά τα άλλα, δεν το συζητώ. Σας λέω, περνάτε απ' έξω, κορνάρετε και τσουπ, πακετάκι. Μια χαρά, από μένα, με μεγάλη χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε, για όποιον θέλει, τι σημαίνει εινικό τέριασμα αυτών των ημερών. Κάτι μας λες για σχέσεις, Σπύρο. Κάποιοι εδώ πέρα ευκαιρία ψάχνετε να μου το γυρίσετε στο ρομαντικό. Νοητά είσαστε στην Ελλάδα, είσαστε μαζί μας έτσι κι αλλιώς, σας αγαπάμε, Έφη μου, οπότε... Λες να καταντήσουμε όντως αγοραφοβικοί μετά από αυτό, να βλέπουμε τσούλμα, να βλέπουμε κόσμο και να μακρυνόμαστε, βρε Αντώνη, δεν ξέρω. Ελπίζω, νομίζω αναπόφευκτα σε πρώτη φάση θα είναι έτσι, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να μην μείνει. Αυτή είναι η προσωπική μου ελπίδα. Drive-in και drive-thru, αγαπητέ φίλε. Οπότε, σας ξαναλέω και η πρόταση ισχύει. Τι μου λέει, ποιος είναι αυτός, Παναγιώτης Μηνιώτης. Γευσηγνωσία ελληνικών Blanc de Gris. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, είχα μια κουβέντα λίγο πριν ξεκινήσω με τον Άρη τον... με τον Άρη τον Τζέλεπο, με συγχωρείτε, που μιλάγαμε για Blanc de Gris και κατά πόσο θα έπρεπε να κάνουμε ακόμα και κάθετη γευσηγνωσία εδώ, Blanc de Gris. Το ακούω και το συζητάω, αν και ίσως να έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου από το συγκεκριμένο κτήμα. Αν λοιπόν θέλουμε να... η σχέση με το αρνάκι λέτε εσείς, okay, εντάξει, νόμιζα και εγώ ότι μου το πήγατε σε ρομαντικές ιστορίες. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε... Δημήτρη μου, καλό Πάσχα έχεις εσένα, χρόνια πολλά. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μου, λατρεμένη μου μαγειρίτσα του Μεγάλου Σαββάτου.
Θυμάστε, εγώ είχα βιαστεί και την ήθελα από τη Μεγάλη Παρασκευή. Πολλές φορές, ξέρετε, σε κάτι μαγειριά στη Θεσσαλονίκη, σε κάτι στο μαγειρίο στην. Πες το, στην. Βαρβάκιο, μπορείς να φας και έτσι θα έπρεπε να είναι μαγειρίτσα όλο τον χρόνο. Και έτσι πρέπει. Αλλά τέλος πάντων, ας το παίξουμε παραδοσιακά. Ας πάμε για τη μαγειρίτσα του Μεγάλου Σαββάτου. Εγώ ήδη την έχω εξασφαλίσει ότι θα την πάρω και πώς θα την πάρω τη μαγειρίτσα της μανούλας μου, γιατί έχω τεράστιο πρόβλημα αν δεν φάω μαγειρίτσα της μανούλας με ένα χρόνο. Και παρά τις δυσκολίες και τις καραντίνες τα λοιπά, να πάνε όλα καλά, δεν πρόκειται να τη χάσω ακόμα και φέτος. Σας βλέπω εδώ, Αρνάκι την επομένη, λέει άριστο υλικό για σάντουιτς. Α, είσαστε... Γιώργο μου, καλό Πάσχα, είσαι εσένα, χρόνια πολλά. Νάτι και η Ιωάννα, καλησπέρα και σε σένα. Για τη μαγειρίτσα λοιπόν, ναι, Ήπειρος, αυτό εννοούσα και εγώ, ο Γιάννης στην Βαρβάκιο. Να τον Blunt & Grip που λέγαμε πριν. Να ξεφύγουμε, λέει, από τους κλασικούς συνδυασμούς του Πασχαλινό Βελία. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να το συζητήσουμε. Δηλαδή, για την μαγειρίτσα, μπορεί να παίξει κανείς από κάτι πολύ safe και κάτι πολύ τετριμένο, εντός εισαγωγικών, όπως είναι ένα μοσχοφύλερο, όπως είναι μια μαλαγουζιά. Γιατί θέλουμε αφενός την οξύτητα και τη φρεσκάδα, αλλά αφετέρου όλη την αρωματικότητα του... Αν μπαίνει η ένταση μόνη της εδώ πέρα. Όλη την αρωματικότητα του κρασιού για να παίξει με όλα τα μυρωδικά της μαγειρίτσας. Ασύρτητο και αντικριστό, λέει ο Αντώνης. Γενικά ακούγω πάρα πολύ, πώς το λένε, φέτος, ότι κόσμο να θέλει να παίξει με αρνάκι και ασύρτικο. Σοβινιόν μπλα, λέει η Σοφία. Σοβινιόν μπλα, σαφώς, και ειδικά άμα παίξετε και κάτι, παρότι ξέρω βγαίνουμε λίγο εκτός ελληνικού, αλλά με και κάτι νεοκοσμήτικο, η πρασινάδα θα είναι ακόμα πιο έντονη και για μένα πιο ταιριαστή. Κάτι μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, δεν ξέρω αν το έχω κάνει και αυτό. Όχι. Α, γιατί το... Όχι τίποτα άλλο. Κολλάει το... με τι δικαιολογία θα παραλάβω τη μαγειρίτσα. Άσε, τώρα έχω κάνει ολόκληρη ιστορία. Μην το ψάχνεις, αλλά... Καλό Πάσχα και καλησπέρα και σε εσένα, αγαπητέ φίλε μου Πέτρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και ένα πολύ ωραίο, πώς το λένε, σαρντονέ μπορεί να παίξει με την μαγειρίτσα. Ένα πολύ ωραίο ροζέ, γεια σου Σπύρο, χρόνια πολλά και σε εσένα. Ροζέ εννοείται. Ζακυνθινό από σκλάβο, λέει ο Γιάννης, για την μαγειρίτσα. Όλα αυτά τα ακούω. Ενδεχομένως, Cloudy Bay, αχ βρε Ιωάννα μου, αχ, είσαι μέσα στην καρδιά μου εσύ. Ενδεχομένως, άμα θέλει κάποιος να το παίξει και πάρα πολύ, ειδικά άμα είναι και τσιμπημένο το, πώς το λένε, η μαγειρίτσα στα εντόστια, πεταλούδες, ναι, ένα ωραίο ροζέ και ένα φρέσκο κόκκινο, δηλαδή ένα φρέσκο αγιοργήτικο, γιατί όχι, ένα πινό νουάρ, έτσι, θα μπορούσε κάλλιστα, και ξέρετε ότι αυτή είναι μια κουβέντα και μια ποικιλία την οποία εγώ δεν την επικαλούμε και δεν την αναφέρω πολύ συχνά, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα σε αυτή την περίπτωση. Ροζέντε ξινόμαυρο, λέει η Φέιτ, εννοείται, με μεγάλη χαρά. Θα έλεγα δε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε μαγειρίτσες οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο γίνονται, και ξέρετε ότι εδώ πέρα επί της αρχής εγώ έχω ένα θέμα, αλλά το συγκεκριμένο είναι τόσο ωραίο. Κτήμα αδριός και επίσης μαλαγουζιά δριός, πάρα πολύ ωραία για την μαγειρίτσα, δηλαδή το λίγο βαρέλι στο λευκό να κάνει spice, να δίνει μια πικάντικη νότα στα λουδά τα αρώματα, εγώ το ακούω πάρα πολύ. Κοτσιφάλι βαρέλι, λέει ο Λευτέρης, εντάξει, το χοντρένεις λίγο, αλλά το ακούω. Whispering Angel, μήπως είναι λίγο κομψό για τη μαγειρίτσα, εκτός αν είναι και η μαγειρίτσα λιγάκι πιο έτσι κοσμοπολίτικη, για να το πω έτσι. Βεβαίως, που σε πολλές περιπτώσεις ξέρω ότι τη μαγειρίτσα την... Γεια σου Πέτρο μου, χρόνια πλάξε σένα. Την κάνουν και με λίγη, πώς το λένε, φρέσκια ντομάτα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ναι, μπορεί να παίξεις με ένα ροζέ ακόμα πιο εύκολα.
Ξεκίνησα να σας λέω ότι κάποιοι κάνουν μαγειρίτσα ασύρτικο μαλαγουζιά, εννοείται λευτέρι, δεν το συζητώ αυτό. Κάνουν μαγειρίτσα vegetarian, όπου το ρόλο του εντός θείου, του εντός θείου και της... τι λέει, αν γίνει φρικασέ αυγολέμονο πάει και με αμαλία μπρούτ, βεβαίως. Κόκκινη μαγειρίτσα ροζέ, σας το είπα, σύντικο σαντορίνι, ναι, ροζέ από ποια ποικιλία, μάλλον ξινόμαυρο θα έλεγα εγώ. Αν λοιπόν έχουμε μαγειρίτσα, α, για την πέτσα, δεν φτάσαμε μέχρι εκεί, βρε Λευτέρη, μη βιάζεσαι, μαγειρίτσα λέμε ακόμα. Λοιπόν, αν έχουμε μαγειρίτσα με μανιτάρια, όπου το μανιτάρι και ειδικά σοβαρά μανιτάρια, τύπου πορτσίνι, όχι τύπου πορτσίνι, για να το πω έτσι, παίρνουν το ρόλο της πρωτεΐνης του εντοσθείου και του σηκωτακίου τέλεια. Ναι, και όχι μόνο για τους vegan, αλλά παίζει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, δεν ξέρω γιατί, αλλά γούστανε αυτά, γεια σου Σταύρο, δεν τους αρέσουν τα εντόσθια. Δεν τους αρέσουν τα σηκώτια κτλ. Εντάξει, τους αγαπάμε, παρά τα αυτά. Λοιπόν, εκεί παίζουν πολύ ωραίες συνταγές μαγειρίτσας με μανιτάρια και εκεί πέρα, αν θέλει κάποιος να παίξει, μπορεί να παίξει ακόμα και με μια ωραία vintage σαμπάνια, έχω να σας πω. Ειδικά για το φίλο που ήθελε να σκεφτούμε λιγάκι out of the box. Για τη μαγειρίτσα, αν τσιμπάει, λέει, τολμήστε, ρουστίκ ξινόμαυρο κιόλας. Εντάξει, να είναι όμως κάπως παλαιωμένο και να έχει λιγάκι μαλακώσει, έτσι. Μην μας πάρουν τα μούτρα οι τανίνες, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον με όλα τα υπόλοιπα θα παίξει καλά, αλλά μ' αρέσει ως ιδέα και ως τολμηρό, έτσι, τολμηρό συνδυασμός. Ο αφρός που λες, αγαπημένη μου Μέρη, και η ρετσίνα γενικότερα, εμένα, για μένα, πάει την επομένη. Και πάει την επομένη για το ξεκίνημα της, του τραπεζιού. Ξέρετε, το υπό ιδανικές συνθήκες, δεν ξέρω φέτος πώς ήταν τα πράγματα, αλλά υπό ιδανικές συνθήκες το τραπέζι το πασχαλινό είναι από αυτά τα οποία στρώνονται το πρωί και ξεστρώνονται όταν. Λοιπόν, καθόμαστε εκεί από την αρχή. Ναι, δεν είναι όμως μαγειρίτσα, βρε, εγώ συμφωνώ, αλλά κάποιοι το λένε και κάποιοι σας λέω, το κάνουν κυρίως επειδή έχουν θέμα με τα εντόστια κτλ. Εγώ δεν έχω θέμα σε αυτό, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε είτε με μία μπύρα, ξεκινώντας έτσι για να μας φτιάξει λίγο τη γεύση, τη διάθεση, τον οργανισμό κτλ. Είτε με έναν αφρό, δηλαδή πριν καν μπούμε στην hardcore ρετσίνα, ακριβώς επειδή πας να κάνεις ένα mise en bouche, όπως θα λέγαμε. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι ξεκινάμε, καθόμαστε στο τραπέζι με αλυφές και με διάφορα τσιμπιτά, ντολμαδάκια, τουρσιά, ξέρω εγώ, ιστορίες και τέτοια, τότε εκεί ναι, μπορούμε να παίξουμε με μπύρα, με ρετσίνα ή με κάποιο ωραίο σαβατιανό ενδεχομένως, με μια ωραία βιλάνα, δηλαδή όμορφα, καθημερινά, εύκολα και ευέλικτα λευκά κρασιά. Από εκεί και πέρα, μετά από τα πρώτα ορεκτικά, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον βγαίνουν οι πίτες, τυρόπιτες, πανακόπιτες, χορτόπιτες, πρασόπιτες, τέτοιου είδους ωραία πιάτα. Εκεί πέρα μπορούμε να συνεχίσουμε, μπορούμε να πάμε σε λιγάκι πιο ενδιαφέροντα λευκά, πιο αρωματικά. Αν μάλιστα έχουμε και κάτι σε, ξέρω εγώ, κρεατόπιτα, οτιδήποτε, μπορούμε να πάμε και σε κάτι ροζέ προς κόκκινο. Μπορούμε να... Το τσίπουρο το ακούω στην αρχή, για αρχή, αγαπητέ φίλε Γιώργο, ναι, το ακούω. Η αλήθεια ότι εμένα δεν μου πάει. Με τη φλαούνα την Κυπριακή, πώς πάει η ρετσίνα, ναι, μ' αρέσουν οι φλαούνες, Μιχάλη. Σημείωσε το την άλλη φορά που θα έρθω, έχω καιρό να φάω. Ναουσέα φουντί με χρονάκια στην πλάτη του. Έτσι, ναι, αυτό το ακούω. Είμαι πολύ fan του old school ξινόμαυρου, δεν το συζητάμε. Με τις πίτες λοιπόν σας έλεγα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, ειδικά με έχει ωραίο βουτυρά το φύλλο με κάτι λευκό με οξύτητα. Ενδεχομένως, άμα έχει λίγο πιο σοβαρή γέμιση, να πάμε σε κάτι βαρελάτο ή να αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς ροζέ ή ελαφρά κόκκινα. Κάπου εκεί, τουλάχιστον στο δικό μου το μενού του μυαλού μου, μπαίνουν και οι σαλάτες, αλλά τις σαλάτες
Δηλαδή για μένα, ειδικά σε ένα τέτοιο τραπέζι, η σαλάτα πιάνει και χώρο και στο τραπέζι και στο στομάχι. Είναι από αυτά τα πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν, τέλος πάντων. Οπότε εκεί το αφήνω πάνω σας. Τι θέλετε να πιείτε με τη σαλάτα, αν θέλετε να φάτε σαλάτα, ειδικά εκείνη την ημέρα, τι να σας πω, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα, σε αυτή τη φάση αρχίζουν και ξεκινάνε να έρχονται στο τραπέζι τα πρώτα κρεατικά, που συνήθως είναι κοκορέτσι, κοντοσούβλι. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με το τι ερυθρό πλέον τέργεσμα θα... σου λέω, Κυριακή, είναι καθαρά από τα πράγματα που πρέπει να υπάρχουν στο τραπέζι. Και συνήθως είναι αυτά τα οποία είτε μένουν για την επομένη και λες, ωραία, θα φάω λίγο κρέας με σαλάτα, που εκεί μια χαρά, είτε είναι τα πρώτα που πετιούνται δυστυχώς. Σεφταλιές, λέει ο Μιχάλης, και ο Μιχάλης, όχι εσύ ο Μιχάλης στην Κύπρο, ο Μιχάλης από Αθήνα, αλλά ναι, σεφταλιές, γαρδούμπες, τι ωραία που είναι αυτά, βρε παιδιά. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κάποιος να... Λουκάνικα, σωστό, πάρα πολύ σωστό. Εκεί πέρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον είμαστε βαθιά στα λιμέρια του ροζέ και αρχίζουμε να μπαίνουμε από σοβαρά ροζέ τύπου, ποιος έλεγε πριν, πώς το λένε, βυσσινότυπο, τα ροζέ που πες εσύ Μιχάλη του Μαραθεύτικου, τα δυνατά, τα πλούσια, γενικά, όχι προβυγγία, ελληνικό ροζέ εδώ πέρα, ή κλερέ, για να μιλήσω και λίγο έτσι με μπορντολέζικους όρους, ροζέ με, πώς το λένε, με αξιώσεις, τέλος πάντων. Λουκάνικα Θράκης, ορίστε ο Γιάννης, το κάνει, το δίνει και στοιχείο εντοπιότητος μέσα. Γενικά Λουκάνικα καλά, όλη η Ελλάδα έχει να μας δώσει Λουκάνικα, ωραία νόστιμα με το παραπάνω. Με Μαυρούδι, νάτος, εσύ προχωράς. Νάτος ο Θρακιώτης, ο See You in Thrace, φίλος μας, wine lover. Και πλέον έρχεται και ο μεγάλος επίτιμος. Είμαι vegan, ναι. Νομίζω κάποιοι που με ξέρουν θα το είχαν καταλάβει από πριν. Τεμπρανίγιο, πολύ ωραία επιλογή, μου αρέσει. Λιμιό ροζέ κίκονες, λέει ο Γιάννης. Τεμπρανίγιο, ναι, ειδικά γιατί είναι φρέσκο και ευχάριστο και φραουλένιο. Είτε σε ροζέ βερζιόν, είτε σε κόκκινο. Τώρα βέβαια ελληνικό μιλάμε για Παυλίδη, νομίζω και Κίτο, και νομίζω κάπου εδώ σταματάμε και μετά πάμε σε μια φρέσκια νεαρή Ριόχα, αλλά μέσα γιατί όχι. Όταν υπάρχει σκόρδο στο τραπέζι, τι κάνουμε με το κρασί? Ρετσίνα, αγαπητέ φίλε. Ειδικά άμα έχουμε, που εγώ είμαι και πολύ του σκόρδου, του λέω την αμαρτία μου, και θέλεις είτε σε σκορδαλιά καλή ώρα σήμερα, είτε σε τζαντζίκι, είτε γενικότερα μπόλικο σκόρδο, ρετσίνα ή κάτι σαν ρομπόλα, δηλαδή λευκό με ωραία φυτικότητα και οξύτητα. Ξέρετε, η ρομπόλα ειδικά με το σκόρδο δεν μασάει. Εμείς οι Κεφαλονίτες, την αλιάδα είναι εθνικό πιάτο. Και μάλιστα αλιάδα σοβαρή στο σκόρδο, όχι τώρα φλωριές και χαζομάρες, έτσι. Ρετσίνα, το δάκρυ του πεύκου, ο αφρός που είπε πιο πριν κάποιος άλλος. Γενικά έχουμε πει ρετσίνες πολύ καλές, είτε από την Αττική, είτε από την ευρύτερη επικράτεια. Πάμε στο αρνάκι όμως, το περιμένουν όλοι. Αρνάκι, άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρι, είτε είναι οβελίας είτε είναι στο φούρνο. Είτε κάποιοι μπορεί να το παίξει και σε παϊδάκια ενδεχομένως, δεν ξέρω. Γενικά φέτος θα είναι πολύ creative η όλη φάση εκ των πραγμάτων. Αρνάκι λοιπόν, και ρόζα από ρόζα του Κεχρή, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλή επιλογή. Όπου μου συνδυάζεις ξινόμαυρο και ρετσίνα. Ναι, το ακούω και είναι και πάρα πολύ σωστή λύση, σωστή επιλογή που νομίζω θα ταιριάξει πάρα πολύ. Μπράβο. Φαγώθηκες εσύ. Λοιπόν, το έχετε πει δύο ταυτόχρονα. Αρνάκι στη σούβλα, λέει, ειδικά αν έχει και λεμονάτι μαρινάδα, νυχτέρια.
Το ακούω και μου αρέσει, γιατί έχεις υψηλό αλκοόλ, έχεις οξύτητα, έχεις πληθωρικότητα και, πώς το λένε, και σώμα. Το είπε και ο Λευτέρης νωρίτερα. Ναι, κάντε το, δοκιμάστε το. Δηλαδή, άμα έχετε ένα ωραίο, σοβαρό, βαρελάτο ασύρτικο, ένα παλαιωμένο ασύρτικο, όχι πάρα πολύ, δεν θέλουμε, δηλαδή, δεν θέλουμε την ορυκτότητα που λέγαμε χθες να είναι τόσο έντονη, θέλουμε το, το σώμα, θέλουμε την πληθωρικότητα, θέλουμε την, το γεμάτο, τη γεμάτη αίσθηση του ασύρτικου και βέβαια την οξύτητα για να σκίσει την πετσούλα, να μας κάτσει μια χαρά η όλη ιστορία. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε κόκκινα, συνήθως το παιχνίδι γίνεται μεταξύ ξινόμαυρο και σειρά. Το σειρά πάντα, επειδή είναι και πολύ έτσι spicy, πολύ μπαχαρόδες, παίζει καλά με το αρνί. Ξέρετε, το αρνί, όσο νεαρό, όσο καλής ποιότητας, όσο καλοσφαγμένο να είναι κτλ., είναι από τα κρέατα τα οποία μυρίζουν, οπότε θέλουμε το spiciness που έτσι κι αλλιώς μπαίνει είτε στη μαρινάδα είτε στην, πριν το ψήσιμο, ταιριάζει με το κρέας. Το ασύρτικο απ' την άλλη, το ασύρτικο σημαίνει το ξινόμαυρο απ' την άλλη, λόγω γενικότερου προφίλ αλλά και των, της τανικότητας και της δομής, είναι ένα, και τις ωραίες οξύτητας, είναι ένα, μια πολύ safe, πολύ ταιριαστή επιλογή για, το, για τον Οβελία, για το αρνάκι, το οποίο ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα το τιμήσετε δε όντως. Εγώ ακόμα να σας πω την αλήθεια μου, δεν έχω κατασταλάξει τι θα ανοίξουμε, ενδεχομένως με τον Οβελία εννοώ, ενδεχομένως να είναι παραπάνω από ένα. Ενώ στην αρχή, ασύρτικο βαρέλι, βαρέλι, μην ξεχνάτε εδώ πέρα ότι έχουμε θράκα, έχουμε κάρβουνο, έχουμε καψάλισμα, έτσι, έχουμε πικάντικο εκ των πραγμάτων στοιχείο στο κρέας. Καλησπέρα και από εμάς στην Ηλιούπολη. Άρα εδώ θέλουμε το βαρέλι, έτσι, νομίζω αυστηρά. Δύο πράγματα που δεν θέλω να ξεχάσουμε από το τραπέζι. Γιατί όχι, προφανώς γιατί όχι. Καμπερνέ μελό θέση Ιωάννα μου με μεγάλη χαρά. Ασύρτικο Grand Reserve. Να τη Στέλλα, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και έχω και κάτι παλαιότερων εσοδιών, πώς το λένε, Grand Reserve δικά σας ασύρτικα, τα οποία ειδικά με το αρνάκι το δικό μου, μια χαρά θα, θα παίζανε. Μούχτορα από το χωριό σας ο Σπύρος, εντάξει, αλίμονο, εσείς το έχετε εκεί πέρα και γύρω σας, οπότε εννοείται. Μακάρι να ήμασταν και εμείς στο χωριό σας να παίξουμε μαζί σας. Όσοι θέλουν να πάνε safe, λέει, μπορεί να παίξουμε Chianti, Pinotage, Χιλιανά, Cabernet Sauvignon. Εντάξει, παρά είναι safe, εγώ θα έλεγα, safe, εγώ θα έλεγα πιο πολύ αυτά σε όποιον θέλει να, να παίξει εκτός αρνιού. Γιατί πολλοί θα φέτος εκ των πραγμάτων, μάλλον λόγω των συνδικών, θα παίξουν και με μοσχάρι και με χοιρινό και με κοτόπουλο, όπως ακούσαμε. Οπότε, ναι, εκεί οι επιλογές μας είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Κατσικάκι με ασκολύμπρους, λέει εδώ ο Μιχάλης. Τι, τι πίνετε εκεί πέρα, για να δούμε τι θα απαντήσουν ο Στέλιος και ο Αντώνης. Για να δούμε. Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Ένα που κάποιοι το αναφέρατε ήδη, το γλυκό. Για μένα το παραδοσιακό γλυκό σε ένα τέτοιο τραπέζι είναι σιροπιαστό. Δηλαδή εκεί πέρα θέλεις ή ένα κανταΐφι ή ένα γαλακτομπούρεκο ή ένα κανταΐφο γαλακτομπούρεκο που είναι και της μόδας τα τελευταία χρόνια. Με συγχωρείτε, τι πίνουμε με αυτό? Με αυτό πίνουμε ένα ωραίο, ωραιότατο γλυκό κρασί. Μπορεί να είναι ένα μοσχάτο, λίμνου, σάμου, ρίου. Μπορεί να είναι και μια πολύ ωραία γλυκιά ή όψιμο τρίγου μαλαγουζιά. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα γλυκά κρασιά. Κακώς, και όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι αυτό είναι για ένα από τα χούγια μου, αν θέλετε. Κακώς δεν τους δίνουμε τη δέουσα σημασία. Και μπακλαβά, ναι, εννοείται, πώς το λένε, Άιριν, γιατί όχι. Ραβανί,
Όλα αυτά, δηλαδή νομίζω σιρόπι, το σιρόπι το θέλει η μέρα. Κουμανταρία. Κουμανταρία εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Οι φίλοι μου από την Κύπρο το ξέρετε. Αλλά την έχω πιο κοντά στο μυαλό μου για, για κρασί. Να την κέφι, ορίστε. Πιο κοντά στο μυαλό μου όπως και τη μαυροδάφνη σε σοκολάτα. Βέβαια εγώ είμαι της σοκολάτας, έτσι, κακά τα ψέματα. Τάρτα με κρέμα λεμονιού. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Εκεί πέρα μπορεί να παίξει. Ω, κεκ με κανταΐφι, λέει εδώ η Τζόρτζια. Α, εσείς το πάτε. Πού θα πούν όλα αυτά, πώς θα μας πάρουν μεταφορία μετά από όλα αυτά εκεί πέρα. Μετά το αρνί μόνο παγωτό, λέει η Αναστασία. Μπακλαβάς. Με καμαρί της Σαντορίνης. Για κοίτα. Πολύ ενδιαφέρουσες, πώς το λένε, επιλογές. Η Λιδία εδώ λέει μοσχάτο λίμνου με γλακτομπούρικο. Ναι, δηλαδή αυτό είναι textbook συνδυασμός. Αλλά νομίζω ότι μετά από όλα αυτά που θα έχουμε φάει και θα έχουμε πιει, μομπαζιγιάκ μεσοροπιαστά. Ναι, θέλετε μομπαζιγιάκ, θέλετε σοτέρν. Δεν το συζητάω καν. Εννοείται. Παραδοσιακό γιαούρτι Μπακογιάννης, λέει Βίκη, με γλυκό του κουταλιού. Χαλβά σε μυδαλένιο, λέει ο Βασίλης, με απόσταγμα από μοσχάτο. Καλά, εδώ πέρα έχουμε πάρει φωτιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έτσι, δηλαδή, πώς το λένε, οι προτάσεις που πέφτουν κατά ρυπάς και από τα δύο μέσα, είναι καταιγιστικές και η μία καλύτερη από την άλλη. Εντάξει, προφανώς έχουμε κάποιους σεφ και κάποιους σομελιές στην παρέα, αλλά όλοι εδώ πέρα η συμμετοχή σας και οι προτροπές σας είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Φρούτο και τσικουδιά, μας έρχεται από την Κρήτη η πρόταση. Παραδοσιακά γλακτομπούρεκο, λέει ο Αντώνης, και εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, και εγώ εκεί είμαι. Έτσι. Δηλαδή, ένα ωραίο γλακτομπούρεκο, είτε σπιτικό, είτε φτιαχτό, αγοραστό από επιλεγμένους προμηθευτές, νομίζω είναι το ιδανικό της ημέρας, και εκεί θα έλεγα, δηλαδή αν δεν θέλουμε να πάμε σε κάτι από Μπορντό, σε κάτι με Βοτρίτη, ναι, πραγματικά και εγώ βλέπω, Στέλλα, μεγαλύτερη συμμετοχή στα γλυκά, πολλούς γλυκατζίδες έχει μαζέψει εδώ η παρέα μας. Γιώργο, πίνασες και έχεις φάει, σκέψου εγώ και σίγουρα και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε φάει ακόμα. Τέλος πάντων, το δεύτερο που δεν θέλω να ξεχάσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και εδώ είναι η δικιά μου, το δικό μου ευαίσθητο σημείο, μην ξεχνάτε τον ψήστη. Ξέρω ότι πλέον, από τη στιγμή που δεν θα έχουμε φέτος μεγάλα γλέντια οικογενειακά με τσούρμο κτλ, η παρέα θα είναι πιο μικρή και πιο ελεγχόμενη, αλλά συνήθως είτε στο Πάσχα, είτε στις μεγάλες γιορτές, τα μεγάλα τσιμπούσια κτλ, κουμανταρία με αποξηραμένα φρούτα πολύ και ξηρούς καρπούς, αγαπητέ φίλε, μόλις πρόλαβα το σχολείο σου και έφυγε. Είναι η μοίρα του ψήστη να είναι κάπου χαμένος σε κάποια γωνία, όλοι να περνάνε καλά και να τον έχουν το ψήστη σε κάποια γωνία ξεχασμένο. Μην το κάνετε αυτό, και μιλάω ως ψήστης, δεν είναι καθόλου ωραίο. Βεβαίως υπάρχει και μια λεπτομέρεια που ίσως δεν ξέρετε, ότι ο Dr. Lucen, α, ναι, πολύ ωραίο, Dr. Lucen και κανένα Ice Vine επίσης, ναι, όντως, αλλά είπαμε να μείνουμε λίγο σε ελληνικό αμπελώνα. Υπάρχει λοιπόν μία λεπτομέρεια, αυτό θέλω να πω, Γιάννη, ότι ο ψήστης μπορεί να επικαλεστεί ανά πάσα στιγμή το λεγόμενο chef's prerogative. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ψήστης έχει δικαίωμα να τσιμπήσει πρώτος τα καλύτερα. Λοιπόν, οπότε αν δείτε το... Α, μπιά σου, είδες Σταύρο. Ο ψήστης αφενός έχει καβάντζα είτε... καλά, ναι, όχι τις συμβουλές του στον ψήστη, πώς πάει η μάστορα και εγώ θα το κάνω έτσι κτλ, που ο Γιάννης το λέει πολύ σωστά και μπράβο του. Εγώ μιλάω καθαρά να του κάνουμε παρέα του ανθρώπου, να μην τον έχουμε, πώς το λένε, στο φτύσιμο, να μην τον έχουμε στη γωνία. Αλλά ξαναλέω, ο ψήστης, ειδικά άμα είναι παραπάνω από ένας, έχουν αυτό, τσιμπάνε τα καλύτερα στα μουλοχτά, έχουν κάνει την καβάντζα τους είτε σε τσίπουρα και ούζα, είτε σε μπύρες και κρασιά. Και ό,τι καλύτερο, ό,τι πρώτο βγαίνει, τσουπ, είναι η πρώτη που το τσιμπάνε. Πολλές φορές δηλαδή θα δείτε τον αβελία να έχει φτάσει τσουρομαδημένο στο τραπέζι
και αν είσαστε από αυτούς που έχετε αφήσει τον ψήστη μόνο του στη γωνία, καλά να πάθετε, έχω να σας πω. Γλυκάδια, πέτσα, αμελέτητα είναι το ψήστη. Έτσι ακριβώς, αγαπητέ μου φίλε, πάρα πολύ σωστά τα λες. Τώρα, φτάνουμε στο τέλος, γιατί με όλα αυτά έχω αρχίσει και πεινάω και είμαι σίγουρος και εσείς. Ήθελα να σας πω κάτι που ειδικά εσάς τους παλιούς εδώ πέρα νομίζω θα σας αγγίξει. Άνοιξε ο περίφημος συντηρητής νούμερο 1. Βρέθηκαν όχι τα κλειδιά, αλλά βρέθηκαν κλειδιά και άνοιξε. Δεν είναι πλέον κλειδωμένος. Τα κρασιά δεν είναι πλέον ξεχασμένα. Έχουμε πρόσβαση. Μην με ρωτήσετε πώς. Δεν είναι της παρούσης και δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά άνοιξε. Το οποίο σημαίνει ότι από την άλλη εβδομάδα με το καλό και γενικά όσο πάει το πράγμα θα δοκιμάσουμε και ενδεχομένως να κληρώσουμε, άμα έχω και μεγάλα κέφια και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από την προσωπική μου συλλογή και πιστέψτε με, εκεί πέρα κρύβει κάτι διαμάντια του ελληνικού, είναι του ελληνικού αμπελένα ο συντηρητής νούμερο 1. Κάποια διαμάντια μεγάλων εσοδιών, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να τα δούμε μαζί, και σας λέω, κάποιοι αν με πιάσετε και στα κέφια μας θα έχετε τη δυνατότητα να τα κερδίσετε. Μιλώντας για κερδίσματα, επειδή τόσο να μιλάμε για το πασχαλινό τραπέζι, όχι μωρέ, το παιδί μου είναι, σώθηκες τώρα, το παιδί μου είναι ικανό να το κράταγε επτασφράγιστο μυστικό ακόμα και μέχρι τα 18, αλλά όχι, σου είπα, μη ρωτάτε, αλλά βρέθηκε η λύση, βρέθηκε η πρόσβαση, τέρμα, ας το αφήσουμε εκεί. Κάτσε να είμαστε σίγουροι ότι μας βλέπετε όλοι, με βλέπετε όλοι σωστά. Έχω λοιπόν σήμερα, αυτό δεν είναι από κάποιον εινοποιό, αυτό είναι από μένα, δώρο για το πασχαλινό τραπέζι, για να περάσετε καλά και να πιείτε στην, όχι στην υγεία μου απαραίτητα, στην υγεία των wine lovers και της παρέας μας της διαδικτυακής. Ένα Magnum κοκκινόμηλος τσέλεπου του 2017, το οποίο θα το κερδίσει αυτός ο οποίος είτε από το Facebook είτε από την από το Instagram θα απαντήσει γρήγορα στην εξής ερώτηση. Σήμερα είναι Κυριακή των Βαΐων, έχω 1:50, θα με πετάξει έξω το Instagram. Είναι Κυριακή των Βαΐων, όπου πίνουμε, όπου τρώμε μπακαλιά σκορδελιά και πίνουμε λευκό κρασί. Την προηγούμενη παρεμφερή εορτή, στον Ευαγγελισμό, 25 Μαρτίου, πείτε μου, ο πρώτος που θα μου πει τι ανοίξαμε, όνομα ετικέτας ή εινοποιείο, ιδανικά και τα δύο, κερδίζει το κοκκινόμηλο Magnum. Για να σας δω. Τι ανοίξαμε εδώ μαζί στο live της 25 Μαρτίου, θυμάστε? Για πείτε μου, ετικέτα ή εινοποιείο ή και τα δύο, ιδανικά. Στέριος Καρανάτσιος, Resistance, Ρετσίνα από το κελάρι Παπαχρίστου. Στέριο Καρανάτσιε, γράφω πάνω στην στη φιάλη, καλό Πάσχα Στέργιε. Η φιάλη είναι δική σου, συγχαρητήρια. Η Ρεζίσταν δεν ήταν μπαραφάκας, ήταν από το κελάρι Παπαχρίστου. Στείλε μου τα στοιχεία σου. Αν είσαι εντός Αθηνών, με μεγάλη χαρά μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνδυαστούμε και να στη δώσω, να την έχεις για το πασχαλινό τραπέζι. Αν όχι, όταν με το καλό βγούμε και βρεθούμε, θα γίνει αυτή η φιάλη θα γίνει δική σου. Έχω 18 δευτερόλεπτα, οπότε κάνω την περίφημη αποφώνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Στείλε μου τα στοιχεία σου, σε παρακαλώ, σε προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Καλή Κυριακή, χρόνια πολλά. Ραντεβού αύριο να μιλήσουμε για ρετσίνα. Ρετσίνα και χρύς. Γεια σας. Το Instagram μας άφησε βιαίως. Σας χαιρετώ και από το Facebook. Καλή όρεξη, χρόνια πολλά, πολλά φιλιά.